και είναι και πολύ σοβαρό, να προλάβουμε τις όποιες φυσικές αποβολές. Όλα αυτά βέβαια με την διατροφή. Τώρα το πώς και το γιατί θα το μάθουμε ευθύς αμέσως. Η Στέφανη η Νικολάου, εμβριολόγος και βοηθός μητρότητας, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, σας καλημερίζω. Και η Άντρη Παντελή είναι κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Γεια σας, Άντρη μου, καλή σου μέρα. Λοιπόν, τελικά η διατροφή παίζει, η Άντρη, σημαντικό ρόλο στα πάντα τελικά, σήμερα. Κάτι που δεν προσέχαμε στο παρελθόν. Μάλιστα. Σήμερα δίνουμε έμφαση, προσέχουμε τι τρώμε, τι πίνουμε, αλλά εδώ η αξία και η σημασία είναι ότι έχει και για τη γονιμότητά μας και για τις αποβολές. Αυτό ήθελα να το κουβεντιάσω λίγο με τη Στέφανη αρχικά. Αποδεδειγμένο. Αλλά δεν βοηθάει μόνο εδώ. Βοηθάει και στους φίλους μας που κάνουν προσπάθεια να αποκτήσουν παιδάκι μέσω εξωματικών διαδικασιών. Ναι. Άρα η διατροφή είναι το άπαν. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Αν σκεφτούμε δηλαδή το σώμα μας ως κάτι ζωντανό που επηρεάζεται αλλά και διαμορφώνεται με βάση με το περιβάλλον του, κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε ότι τα κύτταρα μας και στην περίπτωση της γονιμότητας οι γαμέτες που είναι το σπέρμα και τα οάρια διαμορφώνονται και επηρεάζονται που την τοξικότητα των τροφών, και του περιβάλλοντος. Άρα αποφεύγουμε τις τοξικές τροφές. Τοξικές τροφές, αλλά η τοξικότητα μπορεί να είναι και συναισθηματική. Μάλιστα, σωστό αυτό που λες. Να πω λίγο στην Άντρη, όταν λέμε σωστή διατροφή για να αυξήσουμε τη γονιμότητα και να αποκλείσουμε αυτό τις πολύ επώδυνες αυτές τις φυσικές αποβολές, τι πρέπει να τρώμε. Καταρχήν πρέπει να καλύψουμε τις ελλείψεις που έχουμε στη διατροφή μας. Τις ελλείψεις σε κάποιες βιταμίνες και κάποια μέταλλα που έχουμε εσωτερικά. Περίπου το 30% του ποσοστού υπογονιμότητας είναι από ανεξήγητους λόγους. Και αυτοί οι ανεξήγητοι λόγοι συνήθως οφείλονται σε διατροφικές ελλείψεις και ελλείψεις σε βιταμίνες και μέταλλα που έχουμε στο σώμα μας. Οπότε καλύψοντας αυτές τις ελλείψεις σε βιταμίνες και μέταλλα μαζί και με ωμέγα 3 που έχουμε στο σώμα μας, αν καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις, τότε βοηθούμε στη γονιμότητα. Όλα είναι για να ρυθμίσουμε τις ορμόνες μας και οι ορμόνες μας για να παραχθούν και να ρυθμιστούν σωστά οφείλονται στη διατροφή μας. Σωστή διατροφή. Σωστή διατροφή. Να μην τρώμε ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας απλά για να γεμίσουμε το στόμαχι μας. Ακριβώς. Αυτό που κάνουμε σήμερα και δυστυχώς το μεταφέρουμε και στα παιδάκια μας αυτό το κακή συνήθεια. Mm-hmm. Λίγο να μιλήσουμε για το Birth Forward. Mm-hmm. Τι κάνετε, έχει μια διάλεξη. Ο Birth Forward είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το κύριος στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε την κουλτούρα σε σχετικά με την γονιμότητα, την εγκυμοσύνη των τοκετών και τη γονικότητα. Τώρα θα έχουμε γονιμότητα, μία... ναι, αποβολές και γονικότητα. Γονικότητα αλλά και εγκυμοσύνη. Και εγκυμοσύνη. Τούτα είναι κυρίες μας διόδους, τέλος πάντων. Θα κάνετε κάποια διάλεξη. Θα έχουμε μία διάλεξη την Τετάρτη, 5 με 7 στο Home for Creation. Όπου θα μιλήσουμε πιο εκτεταμένα για το πώς επηρεάζεται η γονιμότητα σε σχέση με τη διατροφή. Τι ώρα θα γίνει η εκδήλωση, 7 5 με 7. 5 με 7. Και νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ και τα νέα ζευγάρια. Ναι. Ειδικά τα νέα ζευγάρια που θέλουν να διαμορφώσουν μια άλλη κουλτούρα, ακόμα και στο φαγητό mm-hmm. και στην συμπεριφορά τους. Είναι σημαντικό αυτό να δημιουργήσει κουλτούρα διατροφής, αλλά και ανθρώπους που προσπαθούν ανεπιτυχώς ή λιγότερο επιτυχώς να κάνουν παιδάκι μέσω από εξωσωματική. Γιατί η μαμά αυξάνει, είπε, στην εξωσωματική αυξάνει τις πιθανότητες. Ναι. Ίσως τη διατροφή. Φυσικά. Έτσι, ναι. Είναι περίπου, όπως έχουμε πει, το 30% του ποσοστού της υπογονιμότητας που είναι οι ανεξήγητοι λόγοι. Σε αυτό το 30% το 85% η σωστή διατροφή αυξάνει τα ποσοστά γονιμότητας. Νομίζω ότι αγγίζουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα mm-hmm. και είμαι σίγουρος ότι η διάλεξη αυτή θα έχει πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο που έχει παρόμοια προβλήματα. Mm-hmm. 6 στους 10. 6 στα 10 ζευγάρια
δεν μπορούν να, να συλλάβουν και να φτιάξουν την αφήνουμε πίσω πόσες φυσικές αποβολές έχουμε, mm-hmm. πόσα προβλήματα γονιμότητας αντιμετωπίζει εδώ ο τόπος μας. Να σε ευχηθώ, κορίτσια, καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να παραλάβουμε, Στέφανη, είναι πρώτη εκδήλωση, Τετάρτη. Τετάρτη την ώρα 5 με 7. Θα ήθελα να πω εδώ ότι έχουμε και ομάδες υποστήριξης. Να το πούμε. Κάποιο τηλέφωνο έχετε να επικοινωνήσουν κάποιοι μαζί σας. Ναι. Να το δώσουμε. 99-555-835. Όσοι έχουν πρόβλημα και θέλουν κάποιες συμβουλές, mm-hmm. γιατί εσείς είσαι και βοηθός μητρότητας, πέρα από τα υπόλοιπα, mm-hmm. μπορεί να επικοινωνούν για να παίρνουν πληροφορίες, γιατί το ζητούμενο είναι να έχουν μια καλύτερη ζωή, ποιοτικότερη mm-hmm. και πολλά παιδάκια. Και πιο ευχάριστη. Και πιο ευχάριστη σίγουρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε στο εξωτερικό ρεπορτάζ.